Καλησπέριζουμε στο σημείο αυτό τον κύριο Νίκο Δένδια, υποψήφιο βουλευτή τη Νέα Δημοκρατία στην δεύτερη περιφέρεια τη Αθήνα. Να ξεκινήσουμε, και βεβαίω τη συνάδελφο, την Κάτια Μακρύ. Κύριε. Κύριε Δένδια, να ξεκινήσουμε με την απόφαση Ντράγκη. Ήταν μια πολύ αναμενόμενη απόφαση. Φαίνεται λοιπόν ότι γίνονται δεκτά και τα ελληνικά ομόλογα, αλλά υπό αυστηρέ προποθέσει. Και το παράδοξο είναι πω την απόφαση Ντράγκη. Στην απόφαση αυτή αντέδρασε θετικά τόσο η Νέα Δημοκρατία όσο και ο ΣΥΡΙΖΑ. Παρότι η Νέα Δημοκρατία κατηγορεί τον ΣΥΡΙΖΑ ότι με την πολιτική που ακολουθεί θα οδηγήσει τη χώρα μα εκτό Ευρωζώνη. Ε, ξέρετε, πράγματι έχετε δίκιο. Το ρεπορτάζ σα είναι σωστό. Όμω το, το παράδοξο ποιο είναι, Ότι πανηγυρίζουν και οι δύο με μια μικρή διαφορά την οποία όφιλε ο ΣΥΡΙΖΑ να έχει λάβει υπόψη του. Έχω μπροστά μου στο iPad εδώ το appendix το, το, technical annex σε, αυτό το, σε αυτήν την ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Εάν μπήκε κανείς λοιπόν στον κόπο, και το λέω αυτό κυρίως για το ΣΥΡΙΖΑ, να διαβάσουν την παράγραφο 4, θα δουν ότι η προϋπόθεση είναι να είναι η χώρα την οποία αφορά αυτό το θέμα σε πρόγραμμα. Σε πρόγραμμα. Εάν θυμάμαι καλά και αν άκουσα καλά, όλες αυτές τις μέρες ο ΣΥΡΙΖΑ συνεχίζει μια ρητορική εξόδου από οποιαδήποτε συνεννόηση και από οποιοδήποτε μνημόνιο με τους Ευρωπαίους εταίρους. Θα ήταν καλό λοιπόν ο ΣΥΡΙΖΑ αντί να πανηγυρίζει, να μα εξηγήσει πώ θα το Θέλει πρόγραμμα, αλλά άλλο πρόγραμμα. Όχι αυτό το οποίο έχει συμφωνήσει η κυβέρνηση τη Νέα Δημοκρατία. Ε, έχετε δίκιο. Το άκουσα και εγώ μια φορά αυτό. Νομίζω το άκουσα από τον κύριο Τραγασάκη, αν και έχω μπερδευτεί ναι, πια. για Ναι, το ξενούσαμε χθε στο ναι, Δελτίο. Γιατί από όσα λένε, αλλά όταν μπαίνουμε στην, στην, απλή επόμενη ερώτηση, αν έχετε την καλοσύνη μα, λέτε ακριβώ τι θα περιέχει αυτό το πρόγραμμα. Από εκεί και πέρα η μπάλα φεύγει στην εξέδρα, η ερώτηση δεν απαντιέται και αρχίζουμε το σύνηθε άλλα λόγια να αγαπιόμαστε. Πάντω, ο... αυτό σημαίνει ότι κάνετε την κριτική στο ΣΥΡΙΖΑ ότι λέει ότι δεν θα έχει πρόγραμμα, αλλά τελικά θα έχει πρόγραμμα. Αυτό πάντω για όλου εμά που το παρακολουθούμε σημαίνει η απόφαση Ντράγκη ότι θα έχουμε πρόγραμμα, είτε είναι ο ΣΥΡΙΖΑ, είτε είναι και η Νέα Δημοκρατία όμω. Γιατί θυμάμαι και τη Νέα Δημοκρατία πριν από πολύ λίγο καιρό να λέει ότι σκίζουμε τα μνημόνια, φεύγει το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, δεν έχουμε κανένα πρόγραμμα παρά μόνο μία προληπτική πιστοληπτική γραμμή. Κυρία... Από την απόφαση Ντράγκη δεν φαίνεται κάτι τέτοιο. Κυρία Μακρύ, αν έχετε την καλοσύνη, εγώ με, με δεν έχω καλύσει σχέση. Δεν μου αρέσει να σκίζω χαρτιά. Νομίζω ότι αυτό το οποίο μπορούμε να κάνουμε έχουμε, να είναι να έχουμε μια ευθεία αντιμετώπιση. Όσον αναφορά την Νέα Δημοκρατία, νομίζω ότι δεν υπάρχει τρόπο να έχουμε μια καθαρότερη θέση. Έχουμε εξηγήσει σε όλου του τόνου στην ελληνική κοινωνία ότι εμεί το πρώτο πράγμα το οποίο θα κάνουμε είναι να κλείσουμε τη διαπραγμάτευση. Να έχει κλείσει η αξιολόγηση. Αυτή είναι προπόθεση για να υπάρχει οποιαδήποτε κατανόηση ώστε να ισχύει η σημερινή απόφαση τη Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Ο ΣΥΡΙΖΑ δεν εξηγεί πώ θα κλείσει την αξιολόγηση. Λέει καταρχήν ότι δεν πρόκειται καν να συναντηθεί με την Τρόικα. Θέλετε. Απευθυνωρητορικά σε εσά το ερώτημα, δεν σα αφορά. Θέλει κάποιο να μου πει, εν πάση περιπτώσει, πώ θα κλείσει την αξιολόγηση με κάποιον που σε ελέγχει και εσύ αρνεί να τον συναντήσει. Ο ΣΥΡΙΖΑ μπαίνει σε μια περίεργη λογική δίθεν πολιτική διαπραγμάτευση, αλλά στην πραγματικότητα δεν μπορεί κανεί να υποθέσει τι λέει, διότι άλλα λέει ο κ. Δραγασάκη, άλλα λένε άλλα στελέχη του ΣΥΖΑ, άλλα λέει ο κ. Βαρουφάκη. Κύριε Δενδιά, ε, η Νέα Δημοκρατία έχει πει πολλέ φορέ ότι η χώρα βρίσκεται σε μια πολιτική αστάθεια και αυτό είναι επικίνδυνο για την οικονομία. Είναι επικίνδυνο και για τα εθνικά μα θέματα, σα το ρωτώ αυτό, γιατί εσεί είστε ο Υπουργό Εθνική Αμήνη. Καταρχήν και ε, θέλω ευθέω να σα πω ότι προσπάθησα και σε έναν βαθμό το κατόρθωσα. Να μείνουν τα εθνικά θέματα εκτό ε, προεκλογική ατζέντα και οξύτητα. Δύο φορέ, στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ έβγαλαν ανακοινώσει, όχι ορθέ ανακοινώσει. Ε, Ευτυχώ, αντελήφθησαν από την απάντηση ότι δεν έπρεπε να συνεχίσουν. Δεν έχω καμία πρόθεση να κάνω τα εθνικά θέματα αντικείμενο αντιπαράθεση. Πρέπει να πω όμω κάτι. Είναι φανερό ότι η κατάσταση τόσο στο Αιγαίο όσο και στην ευρύτερη Ανατολική Μεσόγειο δεν είναι ιδεατή για την Ελλάδα. Ότι τα ελληνικά συμφέροντα απέναντι και απέναντι στη γείτονα, αλλά και εξαιτία τη τρομοκρατία που υπάρχει και ανθεί πλέον στη Μέση Ανατολή και έχει φτάσει στη Μεσόγειο, δεν πρέπει να το ξεχνάμε αυτό. Ο τζιχαντισμό αυτή τη στιγμή βρίσκεται στι ακτέ τη Μεσογείου. Δημιουργούν καταστάσει που θέλουν μεγάλη προσοχή στην αντιμετώπιση του. Αυτό λοιπόν που συνιστάται γενικά στην πατρίδα μα είναι να είμαστε εξαιρετικά προσεκτικοί πρώτον, να υπάρχει μια συνέχεια στην πολιτική δεύτερον και κυρίω να υπάρχει εθνική ενότητα σε αυτά τουλάχιστον τα θέματα. Κύριε Υπουργέ, ε, τώρα έχουμε σε δύο μέρε, ανοίγουν οι κάλπε. Σε τρει μέρε έχουμε εκλογέ. Το αποτέλεσμα φαίνεται ότι παγιώνεται δημοσκοπικά τουλάχιστον το προβάδισμα του ΣΥΡΙΖΑ. Εκτιμάτε ότι υπάρχει οτιδήποτε που μπορεί να το ανατρέψει και αυτό, βέβαια. ή είναι μια χαμένη μάχη για τη Νέα Δημοκρατία. Και Βέβαια, όχι, κύριε Μακρύα. Λίγο καταρχήν χαμένε είναι οι μάχε που δεν έχουν δοθεί. Και εμεί έχουμε υποχρέωση να δώσουμε μάχη όχι μόνο μέχρι την Κυριακή το πρωί, μέχρι την Κυριακή το βράδυ. Έχουμε πικρή εμπειρία σαν κόμμα. Το, το 2000, Τι είναι αυτό κατά τη γνώμη σας που μπορεί να το ανατρέψει α, όμως. Το, mm -hmm. Να θυμίσω απλώς, για να μην απογοητευόμαστε, το 2000, ενώ είχαμε μια, ένα καθαρό δημοσκομικό, δημοσκοπικό προβάδισμα 4%, από την Κυριακή το μεσημέρι μέχρι την Κυριακή το βράδυ, χάσαμε τις εκλογές μας. έτσι το Πασόκ με 1%. Και αν δει κανείς τη σύνθεση των αποφάσεων, οι περισσότεροι προέρχονται καθαρά από τον δικό μα χώρο ή προέρχονται από το Πασόκ και σκέφτονται ότι ίσω θα μπορούσαν να μα ψηφίσουν. Έχουμε λοιπόν μια δεξαμενή από την οποία μπορούμε να πάρουμε αυτό που χρειαζόμαστε. Τι χρειάζεται να κάνουμε κατά τη δική μα γνώμη, να διατυπώσουμε με ευθύτητα και καθαρότητα τη δική μα θετική πρόταση, όπω την διατύπωσε ο Πρωθυπουργό στο Intercontinental το προηγούμενο Σάββατο. Εμεί έχουμε πρόταση για το τι πρέπει να γίνει στην Ελλάδα και εκπροσωπούμε τη συνέχεια που μπορεί να Φέρει σε την ανάκαμψη δηλαδή και ότι Η Νέα Δημοκρατία έχει δώσει καθαρά μηνύματα σε αυτή την προεκλογική περίοδο. Εσεί είστε ικανοποιημένο από την προεκλογική εκστρατεία τη Νέα Δημοκρατία. Όλο αυτό θα κρυθεί από το αποτέλεσμα. Και βεβαίω μετά από το αποτέλεσμα θα μπορούμε να συζητήσουμε. Αν θέλετε τι κάναμε στραβά, τι θα μπορούσαμε να είχαμε κάνει καλύτερα, όλα είναι δεκτικά βελτίωση. Αυτή η στρατηγική του φόβου, κύριε Δένδια, ήταν ένα λάθο τη Νέα Δημοκρατία. Η στρατηγική του φόβου, αν υπάρχει δηλαδή αρνητική διαφήμιση καταρχήν. Πολλέ φορέ έχει αποφέρει αποτελέσματα. Ο Μάικλ Ντουκάκη έχασε εκλογέ από τον Μπούση αυτό. Στη δική μα συγκεκριμένη περίπτωση, αν κρίνουμε από τι δημοσκοπήσεις, ένα μεγάλο αν, μέχρι στιγμή δεν μα έχει φέρει τα αναμενόμενα. Όμω υπάρχει κυρία Μακρύ και έντονο θετικό μήνυμα. Και μπορούμε, έχουμε πάρα πολύ καιρό. Αύριο, σήμερα, αύριο να το αναπτύξουμε και αυτό. Ήδη έχει διατυπωθεί από τον Πρωθυπουργό, μπορούμε να το πάμε πιο μπροστά. Να εξηγήσουμε τι εμεί θα κάνουμε για την ελληνική κοινωνία, τι εμεί θα κάνουμε για την ελληνική οικονομία. Μπορούμε να γυρίσουμε ακόμη αυτέ τι εκλογέ. Εσεί είστε σε δύσκολη περιφέρεια, στην μεγαλύτερη περιφέρεια, στην mm. δεύτερη περιφέρεια τη Αθήνα. Από την Κέρκυρα, λοιπόν, τώρα στην α, δεύτερη περιφέρεια. Το λέω γιατί αυτέ τι μέρε πρέπει να το τονίζουμε. Όχι, σα ευχαριστώ που το λέτε. <laughs> Οπότε... Και εγώ <laughs> θέλω να το λέω. <laughs> γιατί υπάρχουν πολλοί που δεν το γνωρίζουν ότι είμαι στη Β' Αθηνών. Και εντάξει, δεν έχουν κανένα λόγο να ξέρουν άλλε τι δικέ μα εσωτερικέ μετακινήσει. Όμω, είναι εξαιρετικά χρήσιμο για του υποψήφου να ξέρει το εκλογικό σώμα σε ποια περιφέρεια εκτίθεται. Οπότε να, να σα ευχαριστήσουμε για την παρέμβαση σα στο δελτίο και να σα ευχηθούμε Καλή προσωπική επιτυχία, κύριε Δαλήμ. Να είστε καλά.